Η παράδειγμα που θέλω να κάνω αναφέρεται στα αισθήματα, όχι στα συναισθήματα. Τα αισθήματα είναι ουσιαστικά δοσμένα σε μας προτού καν γεννηθούμε. Τα έχουμε αποδεχτεί, είναι σαν να έχουμε προγράψει ένα συμβόλαιο με τον κατασκευαστή μας, βάσει των οποίων με τα αισθήματα τα οποία έχουμε αποδεχτεί, τα αισθήματα είναι όρια τα οποία χτίζονται μέσα στην μέσα στη συνειδητότητά μας. Πριν, τα ένστικτα πολλαπλασιασμού και αυτοσυντήρησης είναι χτισμένα μέσα μας. Μας τα διδάσκει κανείς. Εάν το βρέφος πεινάει, θα κλαίει. Εάν το βρέφος πέσει κάτω ή νιώσει ότι υπάρχει εχθρικό περιβάλλον, θα αρχίσει να σκούζει, όπως λέμε, χωρίς να υπάρχει λόγος, αλλά εκείνο το ξέρει. Εντάξει. Παίρνει τα μηνύματά του και αυτομάτως παίρνει και θέση αμυντική. Τα όρια των αισθήσεων, τα ίδια. Το ότι εμείς οι άνθρωποι, παρόλο που δεν βλέπουμε όλοι μας το ίδιο, ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει μια ιδιαιτερότητα, ας πούμε, στην ακοή ή στην όσφρηση, ή σε κάποια άλλη αίσθηση, στην όραση. Δεν βλέπουμε όλοι το ίδιο. Ακόμα και το μαύρο που βλέπουμε είναι αποχρώσεις, οι οποίες έχουμε, θεωρούμε μαύρο. Το δικό μου το μαύρο είναι πίσω μαύρο, κατράμι. Το άλλο μπορεί να είναι απλώς σκούρο μπλε και ούτω καθεξή. Ναι, θέλω να πω ότι σημασία έχει πώς το ονομάζουμε. Το ονομάζουμε μαύρο και συμφωνούμε ότι από εδώ και πέρα αυτό είναι μαύρο. Επί τη ευκαιρία έχω μια καλή περιγραφή γι' αυτό και στο βιβλίο σχετικά με το πώς δημιουργούνται οι αισθήσεις και πώς ενεργούν οι αισθήσεις. Οι οποίες επί τη ευκαιρία σας το λέω είναι όλες νοητικές. Τα υπόλοιπα, τα αισθητήρια όργανα είναι απλώς δέκτες που παίρνουν είτε εικόνες είτε παίρνουν θορύβους ή οτιδήποτε και αυτό μετά πρέπει να ερμηνευτεί αφού πάει στα επίπεδα αιτίας και βάσει αυτού να αντιδράσουμε. Είναι εντελώς νοητικές. Άλλα στοιχεία τα οποία είναι χτισμένα μέσα μας είναι η αντίληψη κινδύνου. Ένα βρέφος, άμα το βάλεις, το πλησιάσεις πολύ κοντά σε καυτό πράγμα, θα αρχίσει να σκούζει χωρίς να ξέρει πως θα καεί. Αρχίσει να φωνάζει. Το φοβίζει κάτι. Εντάξει. Το ίδιο όταν καταλάβει ότι πέφτει. Αυτομάτως αντιδρά. Τι πράγμα. Ένα μόνο που θα πάει στην άλλη, στην άκρη πελατιού, που δεν έχει πράγμα. Βλέπεις ότι εκεί κινητοποιείται, γιατί ξέρει ότι από εκεί πέρα πέφτει. Mm. Πώς το ξέρει όμως, αυτό έχει σημασία. Ναι, πώς το ξέρει. Αυτό είναι αυτό πρέπει να σκέπεται κανείς, πώς έχουν διαμορφωθεί αυτά τα πράγματα και πόσο σοφά είναι διαμορφωμένα. Λοιπόν, εγώ τελείωσα, παιδιά, ελπίζω να σας είπα αρκετά. Και τώρα είναι η σειρά σας να μου πείτε και εσείς μερικά. Για σας η έννοια μυσαλλοδοξία, μυσαλλόδοξος, ναι. Τι σημαίνει. Μυσαλλόδοξος, όπως λέει και η λέξη, είναι κάποιος ο οποίος δεν αποδέχεται διαφορετικές ιδέες από τις δικές του σε άλλους. Μάλιστα. Και τις απορρίπτει ασυζητητή. Μάλιστα. Μιλάμε δηλαδή για μια καθαρή μορφή έκφρασης που μόνο, το μόνο που μπορεί να θεωρηθεί είναι δογματισμός. Είναι μια από τις χειρότερες μορφές δογματισμού. Και το δείχνουν πάρα πολύ αυτό οι λεγόμενοι Πανάγιοι Πατέρες. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ρωτήσω, αν και το συζήτησα με τη φίλη μου εδώ και το είπαμε, την καπάνα... Δεν σας ακούω. Συγγνώμη. Την καμπάνα την οποία έχετε συμβολικά σχηματίσει, την καμπάνα, το σχήμα αυτό, είναι το κενό που πέφτει το αυγό, είναι το κενό που πέφτει ο άνθρωπος.
Τι είναι αυτό? Όταν το έφτιαξα αυτό δεν είχε καμιά ιδιαίτερη έννοια, μου έδινε πιο πολύ χώρο για να βάλω πιο πολλές επιλογές. Σχηματικά. Πρακτικό το θέμα. Πρακτικό το θέμα. Δεν έχει καμιά αξία παραπάνω, είναι γραφικό έβριμα. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Και η ανεστραμμένη καμπάνα που έχετε εκεί. Παρόμοια. Το ίδιο πράγμα. Ωραία. Απλώς θα μου έδωσε την ευκαιρία να χωρίσω το πάνω με το κάτω και να βάλω τα συνηθισμένα συναισθήματα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Δεν υπάρχει παντού σοφία. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν ξεκινήσατε στην αρχή, είπατε ότι όλοι σχεδόν έχουμε γεννηθεί στο εθερικό. Έχουμε. Έχουμε γεννηθεί στο εθερικό. Ναι. Εκτός εξαιρέσεων. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί? Μερικούς τους ξέρουμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι που έχουν αλλάξει τη ροή στον πλανήτη, όπως ο Χριστός ήταν από το εθερικό. Αυτός ο άνθρωπος ήταν φανερό πως έγινε παράδειγμα. Άντωσε τη ζωή του μόνο και μόνο για να δείξει, πρώτα απ' όλα, κατά τη γνώμη μου, τη φτωχή μου γνώμη, ο Χριστός δεν ήθελε να υποδημιουργήσει θρησκεία. Ήταν ένας κοινωνικός φιλόσοφος. Και το απέδειξε ο άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος, αλλά ήταν και Θεός. Ήταν η υλοποίηση, ήταν άβατα. Ήταν η υλοποίηση από μια πνευματική ύπαρξη πολύ πιο ψηλά. Από το πνευματικό στη... πεδίο, δηλαδή. Ναι, στην πνευματική. Δεν έπεσε στην καμπάνα. Ορίστε. Δεν έπεσε για να επιλήξει. Πώς δεν έπεσε, έπεσε και παρά έπεσε. Αλλά ήξερε που έπεφτε. Κατάλαβα, από την αρχή το ήξερε. Mm. Λοιπόν, κοιτάξτε, αν είμαστε εμείς από την εθερική ζώνη, η πνευματική ιεραρχία έχει πάρα πολύ χώρο. Σε δύο εβδομάδες από σήμερα που θα κάνουμε την πέμπτη παρουσία και θα μιλήσουμε για την πνευματική ιεραρχία, θα σας πω ορισμένα πράγματα. Τελευταίες δύο παρουσιάσεις είναι θεωρητικές. Με την έννοια, η μία θα μιλήσει κυρίως για την... κυρίως για τη συνειδητότητα και η τελευταία κυρίως για το πνεύμα. Και εκεί πέρα υπάρχουν τρομερές ιδέες, τις οποίες ο πολλής κόσμος ούτε καν έτσι αναρωτιέται. Εκεί θα σας απαντήσω και την ερώτηση που φάνηκε κάποιος να την πλησιάζει στην πρώτη παρουσίαση ή στη δεύτερη. Για το πότε πεθαίνουν οι άγγελοι. Τότε θα σας την πω. Ορίστε. Έχω και μια άλλη ερώτηση. Εμείς που ανήκουμε στο εθερικό, που έχουμε ξεκινήσει από το εθερικό, τι πιθανότητες, τι δυνατότητες έχουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, στο πνευματικό επίπεδο, δηλαδή κάποια στιγμή να υλοποιηθούμε από το πνευματικό. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Πάντως δεν κάνετε καμία αίτηση για να γίνει αυτό. Θέλω να το αποφασίσει το πνεύμα μέσα σας. Πνευματική υπόσταση η οποία έχει δημιουργήσει την ψυχή σας και το μέρος της ψυχής που σας έχει δώσει αυτό που θεωρείτε εσείς ψυχή μέσα σας. Λοιπόν, δεν είναι αποφάσεις. Εσείς μια επιθυμία μπορείτε να εκφράσετε ότι θα θέλατε να έρθετε πιο ψηλά. Αλλά οι αποφάσεις δεν βγαίνουν ούτε από εσάς ούτε από μένα. Οποιαδήποτε απόφαση βγαίνει από το πνεύμα. Δεν μπορώ να αρνηθώ την πιθανότητα, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει, αυτό που λέτε, θα φανεί στην πέμπτη παρουσίαση, σημαίνει ότι μπορεί η ψυχή σας να είναι στο εθερικό, αλλά κάλλιστα η πνευματική υπόσταση που έχει υλοποιήσει την ψυχή σας μπορεί να είναι πάνω-πάνω. Στην οποία περίπτωση μπορεί να μην είσαστε άβατα, αλλά έχετε πιθανότητες μετά το θάνατό σας, σε άλλη υλοποίηση, όχι απλώς σε υλοποίηση, αλλά σε μετεμψύχωση, να έχετε και υλικό μαζί σας, το οποίο να σας πάει να έρχεται από πιο ψηλά. Εντάξει. Αυτό θα τα δείτε τότε όμως. Σαν πιθανότητα, δεν θα σας αρνηθώ εγώ την πιθανότητα, αλλά τι να μπορώ να σας πω ότι είναι... λίγο ανορθόδοξο, με την έννοια ότι υπάρχει δομημένη ιεραρχία η οποία ανάγεται στις εμπειρίες του καθενός και στη συνειδητότητα που έχει αποκτήσει το συγκεκριμένη πνευματική υπόσταση. Γιατί δεν είναι μόνο ο Χριστός άβατα,
είναι και ο Σωκράτης Σάββατα, είναι και ο Βούδας, είναι και ο Κρίσνας. Υπάρχουν ορισμένοι, ορίστε. Πλάτωνας. Όχι, δεν είναι ο Πλάτωνας. Ο φιλόσοφος ήταν ο Σωκράτης, όχι ο Πλάτωνας. Ο Πλάτωνας ήταν ένας καλός μαθητής. Θα μπορούσε όμως με το ίδιο σχετικό να είναι και ο Πυθαγόρας. Ο Πυθαγόρας θα μπορούσε να είναι, ναι. Θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να είναι. Και μάλιστα έχει δώσει σημεία γραφής πολύ ψηλά ο Πυθαγόρας. Υπάρχουν άνθρωποι, τελευταία σε συζήτηση παρόμοια, πρότεινα τον Γκάντι. Ο Γκάντι πράγματι άφησε, μάλιστα συζήτησα και την πιθανότητα για τον Μαγκάλα. Εντάξει. Η μαμά Τερέζα. Όχι. Γιατί η μαμά Τερέζα, επειδή ήταν καλή νοσοκόμα. Ο Γκάντι λένε ότι έφερε στη γη, έφερε στη γη την ποιότητα της υπομονής. Σας παρακαλώ. Δεν ακούω, όχι μόνο εγώ, κανείς δεν ακούει. Ο Γκάντι έφερε στη γη την ποιότητα της υπομονής. Βεβαίως. Έτσι. Είναι αυτό. Και της αποδοχής. Και της αποδοχής. Και τα πνευμοσύνη. Εντάξει. Και τα πνευμοσύνη και απ' όλα. Έφερε, ήταν με... Πρέπει να θα τα πούμε αργότερα, όχι τώρα. Αλλά εκείνοι που είναι από πολύ ψηλά, είναι φανερό ότι έχουν έρθει εδώ για να δώσουν το παράδειγμά τους. Να το θυμόσαστε αυτό. Οποιοςδήποτε απλώς και μόνο χρησιμοποιεί για να αποκτήσει κάποιο λυρί ή να κάνει γενικώς το καλό, δεν ανάγκη να είναι και άβατα. Εντάξει, αλλά και πιο χαμηλά, θα θέλω να πω. Δύσκολο, είναι δύσκολο να η Εκκλησία, η Καθολική Εκκλησία, σπέβδει τώρα και κάνει όλους τους πάπες αγίους. Κάπου μου τη δίνει. Κάπου μου τη δίνει. Με την έννοια ότι δεν μπορούμε να ονομάσουμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν φοβερά προβλήματα αγίους. Τι παράδειγμα δώσανε, με κατάλαβες. Πρέπει τουλάχιστον να έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην ανθρωπότητα. Και δεν τους ξέρουμε όλους. Αυτοί που θεωρούνται άβατα είναι ελάχιστοι. Δεν μπορείς να βιαστείς και να πεις είναι και αυτός. Εντάξει, όλοι έχουμε προσόντα. Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε και άβατα. Εγώ πιστεύω ότι όσο αναβαίνεις πιο ψηλά, τόσο πιο είναι λίγες οι θέσεις. Θέλω να το παραλάβεις στο μικρόφωνο, γιατί δεν σε άκουσε κανείς. Ότι όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο λιγότερες είναι οι θέσεις. Ναι. Αυτό είπα. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχω εγώ να δηλώσω αυτή τη στιγμή είναι ότι καλό είναι εμείς οι άνθρωποι που προερχόμαστε από το εθερικό πεδίο να προσπαθούμε σε αυτή μας την ενσάρκωση, σε αυτή μας τη ζωή, να κάνουμε δημιουργικό έργο. Δηλαδή από το αριστερά να φύγουμε προς τα δεξιά. Ό,τι καταφέρουμε. Ό,τι μπορείς, ναι. Έτσι, και να μην μας ενδιαφέρει το μετά είναι άλλο. Είναι σωστό αυτό. Και αυτό πρέπει να επικεντρωνόμαστε πράγματι. Στην προετοιμασία μας. Γιατί κάποτε ερχόμενος πίσω κάποιος ο οποίος έχει ήδη κάνει αυτό το πράγμα αρκετές φορές, τότε θα πάει κατευθείαν ψηλά και θα φανεί η διαφορά του. Όλα αυτά είναι προετοιμασία για το μέλλον, για την επόμενη ζωή. Να σας ρωτήσω λίγο, θέλετε να μας πείτε σχετικά με τα κασικά αρχεία παιδεία. Για τα κασικά παιδεία. Ναι, ναι. Λοιπόν, τα κασικά παιδεία ήδη υπόθηκε κάτι, το ότι άκασα σημαίνει εθέρας. Είναι τα εθερικά παιδεία για τους ανατολικούς λαούς και είναι βασικά οτιδήποτε κάποιος έχει σκεφτεί, οτιδήποτε κάποιος έχει ζήσει, τα σενάρια τα οποία έχει ζήσει, οι επιλογές τις οποίες έχει κάνει, γιατί τις έχει κάνει, με ποιους μοιράζεται, είναι όλες οι προδιαγραφές για να επαναληφθεί η ζωή του ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή είναι ό,τι γράφει δεν ξεγράφει, είναι όλα μας τα αρχεία. Είναι όλα γραμμένα και είναι γραμμένα προτού καν γεννηθείς.
Απλώς... Και από εκεί μπορεί να κρυθεί η συνέχεια. Δηλαδή, όταν είναι γραμμένα, πριν γεννηθούμε, τότε πώς με την ελεύθερη μας βούληση μπορούμε να αλλάξουμε και τη συνέχεια. Δεν είναι γραμμένα για σένα, εσύ δεν τα επιλέξεις. Εσύ θα επιλέξεις ποια από αυτά είναι και δικά σου. Καταλαβαίνεις, δηλαδή όλα αυτά τα έχει σκεφτεί ο Θεός. Είναι γενικός θεμά. Είναι τα πάντα. Και εσύ και μόνο, γιατί νομίζεις έχω βάλει εδώ μια νεφέλη στη συνειδητότητα. Γιατί ουσιαστικά η μνήμη είναι όλο αυτό, αλλά ένα μικρό μέρος είναι εκείνο το οποίο έχεις και εσύ συνδεθεί. Είναι και δικό σου. Εάν γυρίσεις και μου πεις, όχι είναι δικό μου, τότε είσαι εγωίστρια και θα σου πω, όπως νομίζεις. Αλλά δεν είναι δικό σου. Είναι και δικό σου. Να ρωτήσω λίγο για τις σκεπτομορφές. Ναι. Υπάρχουν και καλές. Ναι. Και ναι. Κακές. Ναι. Υπάρχουν και καλές και κακές και ανάλογα πώς τις έχει δημιουργήσει, ανάλογα πόση ένταση ψυχική έχουν, μπορούν να κάνουν και καλό και κακό. Με την έννοια, κάποιος που είναι καταθλιπτικός, ξέρει γιατί γίνεται πιο καταθλιπτικός. Να σου περνάει ο καιρός. Γιατί τρέχουν αυτά και κολλάνε πάνω του. Τα έλκη. Μάλιστα αυτοί που βλέπουν άβρες και λοιπά, όταν είναι κάποιος καταθλιπτικός, φαίνεται πως έχει πάνω του διαβόλους κολλημένους. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτούς που τέλος πάντων ασχολούνται με διάφορες μαντίες, καφεμαντίες και χαρτιά και τέτοια και αυτοί έλκη. Όχι, εμείς δεν τους βάζουμε όλους. Κοίταξε να δεις. Θα κατηγορήσεις κάποια χειρομάντισσα, ας πούμε, που λέει την τύχη της, εάν δεν προσέξει τι λέει. Αλλά δεν μπορεί να την κάνει. Εάν προσέχει τι λέει, δεν δημιουργεί το κακό. Πρώτα απ' όλα, μια αξιοπρεπής χειρομάντισσα δεν θα σου πει την αλήθεια. Δεν θα σου την πει, όχι. Θα σου πει γύρω-γύρω εκεί πέρα αυτό που είναι προφανές. Μπορώ να σου το πω εγώ ανά πάσα στιγμή. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να σου το πω. Αλλά το θέμα είναι ότι για να πάρεις τη ρετσινιά πρέπει να έχεις την πρόθεση να κάνεις κακό. Αν απλώς και μόνο λες γενικότητες, είναι εντάξει. Να μου ρωτήσω κάτι άσχετο. Η Καλία, τι είναι? Η Καλία, πού τη βρήκες? Σε βιβλίο. Λοιπόν, η Καλία είναι ένας φιλοσοφικός όρος, ο οποίος αναφέρεται στην κατάσταση που θεωρούμε σαν υπαρκτή. Φερρυπίν, μαυρίλα με αυτόν τον καιρό. Αυτή η μαυρίλα, που όλοι λέμε, α, μαυρίλα, είναι Καλία. Είναι αρχαία ελληνική έκφραση. Πώς το αντιλαμβανόμαστε. Ναι, αλλά είναι ένας φιλοσοφικός όρος. Είναι η κατάσταση. Πάντα πώς, όλα είναι πώς θα αντιλαμβανόμαστε. Όλα. Ναι. Μπορεί κάποιος που έχει ξεκινήσει και λειτουργεί με γνώμη μου το κακό, να γίνει καλός και το αντίθετο? Μπορεί. Δεν μπορεί να το αρνηθείς την πιθανότητα. Δύσκολο. Και αν είναι πώς, ή ο καλός να γίνει κακός. Ναι. Καταρχάς ένας καλός για να γίνει κακός είναι πιο δύσκολο από ένα κακό για να γίνει καλός. Έτσι. Γιατί όταν είσαι πλέον καλός, έχεις πλησιάσει εκεί πέρα, τα πάντα σε οδηγούν προς τα πάνω. Πάλι με διεργασίες θα γίνει αυτό. Όλα. Όλα.